New York Picnics και Γαλλικά και Πιάνο έρχονται αντιμέτωποι στο κλειστό της Σπάρτα τους για την 12η αγωνιστική της Development League. Από τη μία η New York Picnics με ρεκόρ 2-8 και από την άλλη η ομάδα Γαλλικά και Πιάνο με ρεκόρ 8-3. Και ξεκινάνε με καλάθι οι γηπεδούχοι. Ο Καντεράκης ήταν αυτός που βρίσκει το πρώτο καλάθι του ματς. Για την απάντηση έρχεται άμεσα από τον Γκίκα και είναι με τρίποντο. Από τα αριστερά τώρα η New York Knicks. Για τρεις, κολλάει στο κεφάλι μπάλα. Από το σου του Αντωνόπουλου. Και η κατοχή του φιλοξενούμενου. Έξω για τον Γράδο. Ξανά στον Γίγα η μπάλα. Από πλαϊνή θέση άστοχος. Και ο Αντωνόπουλος τώρα με την μπάλα στα χέρια. Η τρίπλα πίσω από την πλάτη. Πάει μέχρι το τέλος ο Αντωνόπουλος και αστοχή. Άστοχος εδώ Γράβος. Από τα αριστερά τώρα Αντωνόπουλος αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 4-3 προβάδισμα για τους New York Knicks. Απετανίδης εύστοχος. Δεν θα καταφέρει όμως να βρει καλάθι. Και τώρα στον εφηδιασμό πάει μέχρι μέσα ο Γράβος, είναι άστοχος. Ζητάει το φάουλ, δεν το παίρνει. Στρογγύλης. Τον Αθανασίου. Για τρεις. Εύστοχος ο Δημητρέλος. Αυτό το σκορ. 7-5 με συγχωρείτε. Η προσποίηση. Για δύο άστοχο το σούτ. Και το layout από τον Δημητρέλο. Εννέα πέντε στο συν 4 η Picnic. Κίκας. Το σούτ είναι άστοχο από τον Εντούρο. Το επιθετικό rebound ωστόσο. Καπετανίδης εξετάζει τις επιλογές του απέναντι για τον Γράδο. Εκείνος για τρεις. Θα σου φάνει μπάλα. Θέλουν να τρέξουν τώρα εδώ οι γηπεδούχοι. Ένα σούτ από μέσα απόσταση. Το επιθετικό rebound από τον Καντεράκη για το καλάθι. Στον Γράδο, αυτός θα πάει προς τα μέσα, έρχεται το κλέφιμο ωστόσο. Ο Δημητρέλος τρέχει, μια δυνατή πάσα για τον συμπαίκτη του, όμως θα λάβει πάλι ο Δημητρέλος, άστοχος από κοντά και η μπάλα στους Γαλλικά και Πιάνο. Εδώ ο Δημητρέλος αστόχησε από μια αρκετά εύκολη θέση. Thank you.
σίγουρος. Πάρω λίγο εδώ το λάθος από τους Γαλλικά και Πιάνο. Ωστόσο παραμένει στην κατοχή της η μπάλα με 8 δευτερόλεπτα. Να απομένει στο ρολόι. Γράδος ανενόχλητος, εκτελεί. Έχει το rebound από τον Αθανασίου. Ο ίδιος από το ύψος βολής. Για 3 στο σίδερο. Το επιθετικό rebound από τον Αθανασίου. Κατεράκης, όλο το δρόμο προς τα μέσα αφήνει ωραία την μπάλα στο καλάθι. 13-5. Τρέχουν τώρα οι Γαλλικά και πιάνε καλάθι και φάουλ από τον Γράδο. Εύστοχος και στην βολή. Δημητρέλος, εκτελεί άστοχος. Και μπάλα θα περάσει εκτός. Θα παραμείνει, θα πάει στην κατοχή των Γαλλικά και πιάνω. Γράδος σταματάει. Δεν θα πετύχει κάτι. Αντωνόπουλος εξετάζει τις επιλογές του. Θέλει να ηρεμήσει το παιχνίδι. Αντωνόπουλος ακόμα με την μπάλα. Τώρα δίνει στον Στρογγύλη. Από τα αριστερά. Αθανασίου στον Δημητρέλο. Και έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Παράβαση 3 δευτερολέπτων. Έτσι το καλάθι του Δημητρέλου δεν μετράει. Έτσι στην πρώτη βολή ο Γράδος. Έτοιμος για τη δεύτερη. Μέσα και αυτή. 2-2 για τον Γράδο. Αθανασίου. Τον Αντωνόπουλο. Εκείνος ένα δύσκολο σούτ. Είναι άστοχο. Τελικά η κατοχή παραμένει στην πλευρά των πικνίκς. Στρογγύλης. Αθανασίου, εκτελεί, στο σίδερο προσπάθειά του. Πάλι τρέχουν οι Γαλλικά και πιάνο και ο Γράδος θα φτάσει στο lay-up. Για το 13-12. Φάουλ τώρα πάνω στην προσπάθεια του Αντωνόπουλου. Αυτός θα πάει στην γραμμή των βολών. 13-12 το σκορ με 2 και 15 να απομένουν για το τέλος πρώτης περίοδου. Ήταν συστήριο από τον Αντωνόπουλο, ο Καπετανίδης κατεβάζει. Εδώ σταματάνε τον ευνηδιασμό οι πικνίκς με την παρέμβαση Στρογγύλη. Προσπίση από τον Γράδο, Σιρόκοστας, Κίκας. Για 3 εύστοχος.
Αν βρει το χέρι του ο Γκίκας γίνεται πολύ επικίνδυνος. Και το προβάδισμα στους γαλλικά για πιάνο 13-15. Γυρίζει εκ των εκτελείας ο Καντεράκης. Έρχεται και το επιθετικό rebound του Αθανασίου. Ωστόσο δεν πήρε τους πόντους από αυτή την προσπάθειά του. Αντωνόπουλος είναι μόνος του, εκτελεί και ευστοχή. 16-15. Μπροστά ξανά η Πικνίξ. Γράδος θέλει να τρέξει πάλι για τρεις. Δεν έρχεται η απάντηση. Το επιθετικό rebound και το καλάθι από τον Στρογγύλη. 18-15. Γράδο για τρεις άστοχος. Το επιθετικό rebound και το καλάθι από τον Ξηρόποστα. Βρίσκουν καλάθια οι δύο ομάδες τα τελευταία λεπτά. Είναι αρκετά εύστοχες. Σε ανοιχτό γήπεδο ο Γράδος θέλει να τρέξει, δίνει στους παίκτες του καλάθι και φάουλ από τον Γκίκα. Γράδος και Γκίκας τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο και σε αυτή τη φάση συνεργάστηκαν άψογα. Και τώρα ο Γκίκας θα έχει την ευκαιρία να πάρει το μάξιμουμ από αυτή την φάση. Λάθος εδώ από τους Πικνίξ. Αθανασίου, τον Αντωνόπουλο, ο οποίος είναι ανενόχλητος κάτω από την λακέρα των αντιπάλων. 17 δευτερόλεπτα από μένουν και όλα στην κατοχή των γαλλικά και πιάνο. Απετανίδης, τον Γράδο, αυτός κοιτάει το ρολόι. 5 δευτερόλεπτα, εκτελεί για 3, το σίδερο η μπάλα. Ένα σούτ από το κέντρο, δεν βρίσκει στόχο. 20-20 ισοπαλία στο τέλος της πρώτης περίοδου. Όλα έτοιμα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. 20-20 το σκορ, στην ισοπαλία οι δύο ομάδες. Και η κατοχή στα χέρια των Πικνίξ. Ο Μητρέλος γυρνάει αλλά αυτοχή ο Καντεράκης. Έκανε ωραία κίνηση αλλά δεν εκτέλεσε σωστά. Και το καλάθι από τον Καντεράκη. Δεν το σκέφτεται στιγμή, αλλά αστοχή. Δημητρέλος. Και εκτέλεση από τον Καντεράκη, αστοχή. Γράδος, εκτέλεση. Για το 23-22. Για 3 τώρα, στο σίδερο, η προσπάθεια του Δημητρέλου.
Γράδος τρέχει ξανά. Πάει κόντρα σε όλους και ο Δημητρέλος του κόβει τη φορά. Γράδος στο βήμα πίσω, η εκτέλεση στο σίδερο και ο Γεωργακίου μαζεύει. Γεωργακίου στα αριστερά, η προσποίηση από τον Κοντογιάννη. Δημητρέλος, 5 δευτερόλεπτα ακόμα, εκτελεί ο Δημητρέλος, 23-24. Πολλές εναλλαγές στο προβάδισμα. Καπετανίδης στον Γκίκα, αυτός ήταν ενόχλητος από τη γωνία. Καπετανίδης μαζεύει το rebound και θα πετύχει το καλάθι. Ξανά μπροστά η Γαλλικά και πιάνω. Γράδος στις βολές. Έστωχο στην πρώτη. Για τη δεύτερη τώρα ο Γράδος. Μέσα και αυτή. 2 στις 2. 6 και 10 απομένουν για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπροστά η Γαλλικά και πιάνω. Όχι για πολύ ωστόσο, καθώς ο Αντωνόπουλος δίνει ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του. Βήματα τώρα από τον Γκίκα. Ξεκίνησε την προσπάθειά του πριν σκάσει την μπάλα και υπέβησε έτσι το λάθος. Αλλαγή κατοχής και η μπάλα στους πίκνη. Τον Δημητρέλο να οργανώνει. Γεωργακίου. Αντωνόπουλος. Κλέβει εδώ Γκίκας. Βγάζει τον εφηδιασμό το συμπαίκτη του και ο Γράδος θα αφήσει την μπάλα εύκολα στο καλάθι. 27-28. Για τρεις ο Δημητρέλος, άστοχος. Γράδος πήγε ξανά στον εφημεριασμό. Γκίκας και Γράδος τρέχουν αρκετά μέχρι στιγμής. Θέλουν να χτυπήσουν στον εφημεριασμό, θέλουν να χτυπήσουν στην κόντρα επίθεση. Στα δευτερόλεπτα που μπαίνουν στην κατοχή τους. Γράδος λαμβάνει. Καπετανίδη για 2 στο σίδερο. Δημητρέλος τώρα 3-3. Έρχεται το επιθετικό rebound, δυσκολεύεται εκεί. Γλιτώνει τα βήματα. Δημητρέλος άστοχος. Και ακόμα μια ακούσα από τον Γράδο, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Βγάζει πολύ ενέργεια ο Γράδος στο σημερινό παιχνίδι. Για τη δεύτερη.
μέσα. 27-30, στο συν 3 η Γαλλικά και πιάνω. Ο Μητρέλος. Στα αριστερά τώρα ο Στρογγύλης. Πάει κόντρα σε 3, δεν θα του κάνει τη χατήρη μπάλα. Θα πάρει ωστόσο το φάουλ. Και 22 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο συν 3 η Γαλλικά και πιάνω. Έχει την ευκαιρία να μειώσει εδώ ο Στρογγύλης. Στοχή στην μία από τις δύο βολές. 28-30. Από τη γωνία ο Γκίκας, εκτελεί, αστοχή. Δημητρέλος τώρα ξανά οργανώνει. Γεωργακίου. Μια δύσκολη προσπάθεια. Καπετανίδη. Ο Γράδος θα πάρει το σκρίν από τον Καπετανίδη. Στον Γκίκα. Ο Γκίκας θα λάβει ξανά. Και έχουμε το λάθος από τους Γαλλικά και πιάνω. Αλλαγή κατοχής. Από την κορυφή ο Στρογγύλης το παίρνει. Το επιθετικό rebound είτε τώρα έρχεται το χαλάσιο από τον Κατεράκη. Ωστόσο, Δημητρέλος. Η μάχη εκεί κάτω από τη ρακέτα. Γράδος. Έχει στα αριστερά τον Κίκα. Ο Γράδος επιλέγει να τελειώσει μόνος του και θα πάρει το φάουλ. Ο Γεωργακίου νομίζω έκανε το φάουλ. Τέταρτο βαδικό για τους γηπεδούχους. Δύο έχουν οι φιλοξενούμενοι. Και έχουμε το πρώτο time out του παιχνιδιού. Μπάλα στα χέρια. Στρογγύλης. Ξανά για τον Δημητρέλο. Αυτός εκτελεί. Το σίδερο. Γράδος. Κάνει αυτό που κάνει συχνά σήμερα. Τρέχει. Ωστόσο βγαίνει άμυνα από τους πικνίκς. Οι οποίοι θα βγουν και αυτό τον εφηβιασμό. Καλάθι και φάουλ από τον Καντεράκη. Πήγε κόντρα σε όλους ο Καντεράκη, δεν δίστασε. Έβαλε το καλάθι και τώρα έχει την ευκαιρία να βάλει και την μία βολή. Εξοχή στην βολή. 31-31. Ανίδη γυρνάει, ανενόχλητος ο Ντούρος, δεν είναι καλό το σουτ. Καντεράκης ακόμα ένα καλάθι και δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του. 33-31. Σιρόκοστας. Δεν θα φτάσουμε στο lay-up. Δημητρέλος. Στρογγύλη στον Γεωργακίου. Πάει να κάνει μια παρακινδυνευμένη πάσα εκεί, θα κοπεί τελικά.
14 δευτερόλεπτα στην κατοχή των Πικνίκ. 33-31 το προβάδισμα στους Συμπεδούχους, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να το ανεβάσουν κι άλλο, δεν θα τα καταφέρουν. Κίκας εκτελεί και ευκαιρία. Ζητάει και το φάουλ εκεί ο Κίκας, γι' αυτό δέχεται τις παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Ένα δύσκολο σούτ από τον Κίκα, εκτός ισορροπίας. Αντωνόπουλος, άστοχος, η μάχη για το rebound, το οποίο είναι επιθετικό τελικά από τον Καντεράκη και άλλο με το άλλο επιθετικό rebound. Και ο Αθανασίου ευστοχή για το 35-33. Το Πεντανίδη ευστοχή 35-35. Απάντηση από τους Γαλλικά Γεφιάνο. Πολύ ωραίο μπάσκετ στα τελευταία λεπτά. Παίρνει το φάουλ, ήθελε να βάλει και το καλάθι ο ίδιος εδώ, γι' αυτό και αντέδρασε λίγο μετά την προσπάθειά του. Άστοχος την πρώτη. Άστοχος την δεύτερη. 36-35. Καπετανίδης κατεβάζει. Δίνει έξω στον Γράδο, αυτός ευτελεί και ευστοχή. Υποπίεση το σου του Γράδου. Εκείνος δεν δυσκολεύεται τόσο να βρει το διχτάκι. 36-38. Αντωνόπουλος, 6 δευτερόλεπτα, 5 Αθανασίου εκτελεί, 3 δευτερόλεπτα ακόμα, το φάουλ πάνω στον Γράδο, σταματάει ο χρόνος. 0,7 στην κατοχή των Γαλλικά Γεφιάνο. Γράδος τώρα στην βολή. Έφτασε στην πρώτη. Δεν ακόμα 7 θα έχουν στην κατοχή τους οι γηπεδούχοι. Έφτοχος και στην δεύτερη ο Γράδος. Πολύ δύσκολο να εκδηλωθεί εδώ επίθεση. Ένα σούτ από το κέντρο. Δεν φτάνει ούτε στο καλάθι. 36-40. Σκορ πρώτου ημιχρόνου. Το δεύτερο ημίχρονο, Γαλλικά Γεφιάνο στην κατοχή. Με το που παίρνει την μπάλα εκτελεί ο Γκίκας, είναι άστοχο και τόσο. Ενέργεια για συνδυασμό για τους Πικνίκ. Επιστρέφουν αυτό το Γαλλικά Γεφιάνο. Αθανασίου, πολύ ωραία πάσα. Δεν καταφέρει όμως ο Κοντογιάννης να πετύχει το καλάθι. Ο Κώστας προς τα μέσα και το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου έρχεται από το Ιβρυγό Κώστας. 36-42. Επιθετικό rebound ακόμα, ένα από τον Αθανασίου. Δίνει τις μάχες του και πατάει τη γραμμή. Γράδος εκτελεί, είναι εύστοχος. 36-42. 45 με συγχωρείτε, ήταν το τρίποντο από τον Γράδο, δεν το μέτρησα.
βολές τώρα για τον Αθανασίου. Άστοχος στην πρώτη του προσπάθεια. Έχει ακόμα μία. Καπετανίδης τώρα ξανά στον εκνηδιασμό η Γαλλικά Γεωργιάνο. Καπετανίδης μέχρι μέσα αλλάζει χέρι στον αέρα και πετυχαίνει ένα όμορφο καλάθι. 36-47. Άστοχος στην προσπάθεια του Κοντογιάννη. Ήταν φαινομενικά εύκολο καλάθι. Το τρίποδο τώρα στο σίδερο. Στρογγύλης μέχρι μέσα, δεν δίστασε. 38-47. Στις 9 η διαφορά του παιχνιδιού. Γαλλικά Γεωργιάνο, Ξηρόκωστας στον Γράδο. Σταυρωτές. Θα κάνει το λάθος, ωστόσο η πάσα του ήταν πιο χαμηλά από εκεί που ζήταγε ο Καπετανίδης. Ήταν δύσκολο να λάβει την μπάλα. Από την κορυφή ο Δημητρέλος. Άστοχος. Μπούρος στον Γκίκα, Ξηρόκωστας. Ξανά ο Γκίκα. Συνεργάζεται με τον Γράδο, ωστόσο έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Και έτσι αλλαγή κατοχής. Αντωνόπουλος δίνει στον Δημητρέλο. Πάει να παίξει με πλάτη ο Αθανασίου. Ο Δημητρέλος έρχεται να διορθώσει το λάθος που ερχότανε. Αθανασίου ακόμα ένα εξαιρετικό rebound και αυτή τη φορά θα πετύχει το καλάθι. 40-47, έτρεξε πάλι ο Γκίκας και θα εξοχίσει. 40-49. Πάνω τα επιθετικά rebound και από τον Αθανασίου που θα πάρει τις βολές. Αντωνόπουλος στην επαναφορά. Ο Γιάννης τον Αθανασίου κλείνει τα χρυσά από 4 και κλέβει ο Καπετανίδης, ο οποίος φεύγει στον ευνηδιασμό. Θα τελειώσει μόνο στη φάση. 50-51 και time out από τους picnics. Επιστροφή μετά το time out. Στο συν 11 οι φιλοξενούμενοι. Καλά τώρα από τον Στρογγύλη για να μειώσει τη διαφορά. Καλάθι από τον Γκίκα που συνεργάστηκε με τον Γράδο. Οι δυο τους βρίσκονται με κλειστά μάτια. Πάει μέχρι μέσα, παίρνει ένα δύσκολο σουτ. Καλάθι και φάουλ από τον Αθανασίου. Ακόμα ένα επιθετικό rebound από τον ίδιο. Η
το λάθος εδώ αδράνησαν οι γαλλικά και πιάνουν, ωστόσο ο Αντωνόπουλος δεν το εκμεταλλεύεται. Για τρεις, airball, προσπάθεια του Γράδου. Αντωνόπουλος τρέχει το γήπεδο. Και τώρα προποθέσεις ευνηδιασμού, Καπετανίδης. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι πικνίκς. Καπετανίδης θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές και το καλάθι. Έξτρα βολή για τον Καπετανίδη εδώ. Εύστοχος. Με πλάτη ο Αντωνόπουλος. Γυρνάει εκτελεί Αθανασίου, θα πάρει ακόμα ένα επιθετικό rebound. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Έχει ανανεώσει αρκετές επιθέσεις ο Αθανασίου και ήθελε το καλάθι τελικά από τον Γεωργακίου. Μέχρι μέσα αφήνει την μπάλα στο καλάθι ο Γκίκας. Αθανασίου εκτελεί, δίνει ανάσταση στην ομάδα του Αθανασίου. Παλεύει για τα επιθετικά, βρίσκει λύση στην επίθεση. 48-58 στο μείον 10 η πικνίκ, στο συν 10 η γαλλικά και πιάνο. Το κλέψω από τον Γεωργακίου τώρα. 2 με 1. Δεν θα έρθει το καλάθι. Ο Γεωργακίου αντί να τελειώσει μόνος του φάση επέλεξε να δώσει πάσα. Δεν το περίμενε ο συμπαίκτης του. Και από την άλλη ο Γράδος τιμωρεί για το 48-60. Ο Καπετανίδης θέλει να τρέξει πάλι, θα πάρει το φάουλ από τον αντίπαλό του που ανακόπτει την επίθεση. 2 και 10 για το τελευταίο της περίοδου και έχουμε το time out. Δύο και πέντε για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ενώ ο Γράδος αστοχεί σε τρίποντο. 48-60 στο συν 12 η γαλλικά και πιάνο. Προσπαθούν να πλησιάσουν οι New York Picnics. Γεωργακίου πάει προς τα μέσα. Ελαστείτε και εκτός της Ευρωπίας, είναι άστοχο. Στη γωνία, ανενόχλητος ο Γκίκας, δεν είναι να τον αφήνει σε τέτοια σουτ. Τιμωρεί τους αντιπάλους, 48-63. Γεωργακίου, μέσα από τη ρακέτα, εύστοχος, 50-63. 13 πόντους η διαφορά. Αν θέλουν να πλησιάσουν οι πικνίκς θα πρέπει να βγάλουν και κάποια άμυνα. Αν ενώ αυτός τώρα εδώ ο Ντούρος είναι άστοχος, αρκετά άστοχος το σούτ. Αντωνόπουλος, το σίδερο, ξηρό πως μας μαζεύει. Δίνει μια προωθημένη πάση θα λέγαμε στον Γκίκα, στον Γράδο με συγχωρείτε. Εκείνος δείχνει το σύστημα. Καπετανίδης από τα αριστερά. Γκίκας πρέπει να εκτελέσει, θα πάρει το φάουλ στην λήξη του χρόνου.
αν έπιασε την μπάλα στα χέρια του, ο Γκίκας απέμεναν 3 δευτερόλεπτα και πήρε το φάουλ. Θα έχει την ευκαιρία για 2 βολές. Άστοχη πρώτη, το 50-63 παραμένει. Μέσα η δεύτερη, 50-64. Προγγύλης, ένα δύσκολο σούτ, ακόμα ένα εξαιρετικό rebound και στη λήξη του χρόνου μετράει το καλάθι του Αφανασίου. Θα έχει και την ευκαιρία να εκτελέσει μια βολή με 0 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος της περίοδου. Άστοχο στην βολή, 52-64 το σκορ της τρίτης περίοδου. Ξεκινάει η τέταρτη περίοδος. Το προβάδισμα σταθερά στους Γαλλικά και πιάνω. Το κλέψουμε από τον Γκίκα. Από τον Γράδο, με συγχωρείτε. Ο οποίος θα φτάσει μέχρι το τέλος. Δεν σταματάει να τρέχουν Γκίκα και Γράδο. 52-66. Γεωργακίου τώρα μειώνει σε 54-66. Καπετανίδης πάει προς τα μέσα, είναι άστοχος. Αντωνόπουλος ηρεμεί το παιχνίδι. Παίρνει το τρίποντο, ακόμα ένα επιθετικό rebound και το καλάθι από τον Στρογγύλη. Στους 10 η διαφορά, προσπαθούν να πλησιάσουν οι Picnics. Κοίτας, ο Καπετανίδης 5 δευτερόλεπτα ακόμα, 4-3, ξηρόγωστας. Γράδος εκτελεί τη λήξη του χρόνου. Τρογγύλη τρέχει και ευστοχή. Στους 8 η διαφορά. Σε μονοψήφα αριθμό μετά από ώρα. Γράδος, παραλίγο να έχουμε ένα πολύ όμορφο καλάθι. Και εδώ ευκαιρία για τους Picnics να μειώσουν κι άλλο. Στρογγύλης, Γεωργακίου, ηρεμεί το παιχνίδι. Αντωνόπουλος, θα πάρει το φάουλ. Άστοχος στην πρώτη προσπάθεια. Και η δεύτερη, Καπετανίδης μαζεύει. Καπετανίδης υποπίεση το σουτ. Η μπάλα στον Γκίκα, αυτός θα δώσει τον Γράδο. Καπετανίδης πάει μέσα, καλάθι και φάουλ. Βρήκε εκεί την τρύπα ο Γράδος. Είδε τον Καπετανίδη, ο οποίος δεν δίστασε να πάει προς τα μέσα και ξαναφέρνει ξανά την διαφορά στους 10. Μέσα και η βολή. 58-69. Στους 11 η Γαλλικά και πιάνω. Και παραμένει εκεί η διαφορά, αφού ο Αντωνόπουλος δεν καταφέρει να πετύχει κάτι.
Καπετανίδης. Φύγει όλο τον χρόνο, ο Τούρος μαζεύει το επιθετικό rebound. Νίκας. Περάντος, θα κοπεί η πάσα του. Εθνιδιασμός τώρα. Ας πούμε επιθετικό rebound και έχουμε πόντι από τον Γράδο. Με 14 δευτερόλεπτα στην κατοχή των Picnics. Αντωνόπουλος, εύστοχος. 60-69. Οι τρίπλες. Πάει μέχρι μέσα, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Μπήκε και βγήκε, ωστόσο έρχεται ο Γκίκας εκεί να διορθώσει. Σώζει την φάση και κάνει το 60-71. Από την βολή η απάντηση του Καντεράκη. Άστοχος ο Καπετανίδης. Πίεση ψηλά στο γήπεδο από τους Γαλλικά Γεφσιάνο. Βρίσκει χώρο ο Γεωργακή και πάει μέχρι το καλάθι. 64-71. Γκίκας. 5-25 για το τέλος του παιχνιδιού. Γράδος παίρνει το screen, Καπετανίδης από μέσα απόσταση, άστοχος. Και έχουμε το time out. Oh. 64-71 και οι Picnics έχουν ευκαιρία να κατεβάσουν κι άλλο την διαφορά, ωστόσο ο Δημητρέλης εδώ έκανε μια πάσα που πήγαινε στον κανέναν. Αυτός δεν βρισκόταν κανείς μέχρι εκεί πέρα. Γράδος. Πάει προς τα μέσα. Θα πάρει το φάουλ. Από τον Καντεράκη. Δεν τον πρόλαβε εκεί ο παίχτης των Picnics. Εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος και στην δεύτερη, 2-2. Αντωνόπουλος δίνει τη μάχη του εκεί κάτω από τη ρακέτα, θα πάρει ο ίδιος το rebound. Αθανασίου, απανωτά επιθετικά και έχουμε το φάουλ. Χαμηλά στον Αθανασίου. Στην επαναφορά η Picnics. Τρίποντο, άστοχο από τον Δημητρέλο. Σιρόκος τον προλαβαίνει. Κλείνεται εκεί από δύο. Κρατάει τελικά ο Σιρόκος, τον δίνει στον Γράδο. Γράδος θα κάνει την τρίπλα, περνάει τον αντιπαλό του, είναι κακό το σιρόκο. Και έχουμε λήξη χρόνου. Δεν κατάφεραν να εκτελέσουν έτσι των 24 δευτερολέπτων οι Γαλλικά Γεφσιάνο. Γυρνάει και τελειώνει τη φάση ωραία ο Καντεράκης.
6.73. Γράδος. Φεύγει από τα δεξιά, παίρνει το screen από τον Καπετανίδη. Εκείνος ασκητάρει. Άστοχο το σούτ. Δημητρέλος, πιεζόμενος. Αντωνόπουλος αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 68-73. Πλησιάζουν κι άλλο οι πικνίκς. Μέχρι μέσα ο Γράδος με το lay-up θα πετύχει το καλάθι. 68-75. Γιωργακίου. Καλάθι και φάουλ από τον Καντεράκη. Συνεχίζεται η προσπάθεια από τους πικνίκς να πλησιάσουν. Και θα έχουν την ευκαιρία τώρα να πλησιάσουν ακόμα και στους 4. Στους 4 η διαφορά και έχουμε ματς στα τελευταία 2:43. Θυμίζουμε οι πίκνικς προέρχονται από 7 σερίτες, ενώ οι Γαλλικά και Πιάνο έχουν κερδίσει τα 2 τελευταία παιχνίδια τους. Καλάθι και φάουλ. Αρνεί το Γράδος να αφήσει τους αντιπάλους να πλησιάσουν. Στους 6 τώρα η διαφορά, 71-77. Είναι χαμηλά τελικά το φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. 2 βολές τώρα για τον Γράδο. Βολές τώρα ο Γράδος. Μέσα η πρώτη. 71-76. Μέσα και η δεύτερη, 2-2 από τον Γράδο. Σημαντικές βολές αυτές. Καθώς 2:20 απομένουν για το τέλος. Δημητρέλος. Δεν σώζει τελικά την κατοχή. Και ο Γράδος θα πάει μέχρι το lay-up. 71-79. Για 3. Το σίδερο προσπάθεια του Δημητρέλου. Σημαντικό λάθος το τελευταίο για τους πικνίκς. 1:45 για το τέλος. Στο μείον 8 οι πικνίκς, στο σύν 8 οι Γαλλικά και Πιάνο. Γράδος. Καπετανίδης προσποιείται. Πάει προς τα μέσα, θα κοφεί. Γιούρος βγαίνει για το τρίποντο, δεν και προλαβαίνει να εκτελέσει καθώς τελείωσε ο χρόνος επίθεσης. Τρέλος. Αντωνόπουλος, ξανά στον Δημητρέλο. Στρογγύλης, γυρνάει, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. 1:10 για το τέλος. Καπετανίδης. Πιέζεται από τον Γεωργακίου.
Λάθος τώρα από τον Σκαλί Καγιεφιάνο. Ο Δημητρέλη θέλει να τρέξει. Έχουμε το φάουλ από τον Γκίκα. Ανακόψει την επίθεση των αντιπάλων του. Αθανασίου για τρεις. Εύστοχος με ταμπλό. 74-79 Αθανασίου. Καπετανίδης. Θα γίνει το φάουλ από τον Αθανασίου για να σταματήσει το χρόνο. Ξανά τώρα το φάουλ στον Καπετανίδη, ο οποίος θα πάει στις βολές. 74-79, 40,9 για το τέλος. Άστοχος ο Καπετανίδης. Μέσα η πρώτη, η δεύτερη, με συγχωρείτε. 74-80. Αυτοσκούν τώρα εδώ οι πικνικς και νομίζω ότι κάπου εδώ η κλεψίδρα τελειώνει. 74-80, 20 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος. Δεν θα γίνει επίθεση. Έρχεται η νίκη για τους Γαλλικά Κεφτιάνο, οι οποίοι θα πάνε στο 9-3. Από την άλλη, οι New York Picnics πέφτουν στο 2-9. Παραμένουν στην τελευταία θέση βαθμολογίας. 4 δευτερόλεπτα, 3. 74-80. Αυτό είναι το τελικό σκορ. Picnics 74, Γαλλικά Κεφτιάνο 80.